καλημέρα. Είναι ενταγμένα στα πλαίσια της δράσης που ΕΟΤΑ. Προβλέπεται για σήμερα κατάληψη, συμβολική κατάληψη των δημαρχείων όλης της χώρας, με κύριο αίτημα και ζήτημα το επιφημολογούμενη κατάργηση του ορίου συνταξιοδότησης όλων όσων εργάζονται στα επαγγέλματα των βαρέων ανθυγινών. Α, το ασφαλιστικό δηλαδή είναι η αιχμή του δόρατος. Το ασφαλιστικό, σαφέστα κύριε Κιάρη, είναι η αιχμή του δόρατος. Ναι. Από εκεί και πέρα η Ομοσπονδία, είμαστε σε μια επιφυλακή. Περιμένουμε τις κινήσεις και το τι θα δοθεί στη δημοσιότητα και το τι θα περάσουν μέσα από τις διατάξεις του ασφαλιστικού. Και από εκεί και πέρα θα κλιμακώσουμε και θα δίνουμε και τις δράσεις μας σαν Ομοσπονδία. Δηλαδή, το μέχρι τώρα ανησυχητικό για εσάς και τους συναδέλφους σας ποιο είναι, με τα μέχρι τώρα δεδομένα? Το ανησυχητικό είναι ότι έχει τεθεί στο τραπέζι το θέμα διαβούλευσης, σαν διαβούλευση το να καταργηθεί το όριο συνταξιοδότηση των ανθρώπων που εργάζονται στην επικίνδυνη εργασία στα 58. Αντιλαμβάνεστε. Μιλάω δηλαδή για καθαριότητα πράξη. Καθαριότητα, όχι πράξη, καθαριότητα, ασφαλτικά, πλακοστρώσεις, είναι εργασίες οι οποίες είναι επικίνδυνες. Το σύνολο των εργαζομένων έχει αποδειχθεί στατιστικά ότι δεν ξεπερνούν τα 65 χρόνια διαβίου. Με αποτέλεσμα δεν θα αφήσουμε στους συναδέλφους να δουλεύουν σε μια ηλικία που δεν θα μπορέσουν να πάρουν ούτε σύνταξη. Για τις αλλαγές στις πρόωρες συντάξεις, και αυτές είναι και αυτές τις φημολογούμενες. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, κύριε Κιάρη. Οι πρόωρες συντάξεις αφορούν κυρίως άτομα τα οποία βγαίνανε σε ηλικίες 52-53 ετών και έχει να κάνει με θέματα αν είχαν παιδιά ή όχι. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Το κύριο ζήτημα που επικεντρωνόμαστε είναι στο θέμα της επικίνδυνης εργασίας, το οποίο, όπως σας είπα, λόγω της φύσης της δουλειάς των ανθρώπων αυτών, κανένας από τους συναδέλφους δεν φτάνει ποτέ στην ηλικία των 65 ετών. Αν κρίνουμε από τις ανακοινώσεις του Προέδρου της Ομοσπονδίας και από τις δηλώσεις του, είσαστε αποφασισμένοι να συνεχίσετε, έτσι θα ήταν? Είναι δεδομένο, εντάσσεται σαν πρώτη δράση αυτή που κάνουμε σήμερα. Υπάρχει δέσμευση να κατέβουμε στην απεργία της 12ης Νοεμβρίου σε συνεργασία με την ΑΔΕΔΗ και από εκεί και πέρα ο κλάδος είναι σε ετοιμότητα και επιφυλακή με το τι θα περνάνε και δεν θα περνάνε. Είσαστε ικανοποιημένος από την προσέλευση, από την απόκριση του συνάδελφου? Βεβαίως, όλοι οι συνάδελφοι, η πλειοψηφία μάλλον, έχουν δώσει το παρόν στην κατάληψη από τις 10 η ώρα και μετά. Κύριε Παχοπέρα, να πείτε κάτι ακόμα. Μας κάλυψε ο πρόεδρος σωματείου μας. Είμαστε και εμείς επιφυλακοί. Αγωνιζόμαστε για τα κεκτημένα που έχουμε κατακτήσει εδώ και τόσα πολλά χρόνια. Και το συνταξιοδοτικό είναι πολύ σοβαρό. Ακριβώς. Είναι αδύνατον κάποιος της καθαριότητας ή του καλουπατζής να μπορεί να εργάζεται μέχρι και τα 65 χρόνια του. Είναι αδύνατον αυτό.